Λοιπόν, κρατάω τρεις δημοσκοπήσεις στα χέρια μου. Η πρώτη είναι της εταιρείας Prorata που προβλήθηκε την Παρασκευή πριν από τρεις μέρες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα με τον Γιώργο τον Μελιγκόνη. Πάμε στην πρόθεση ψήφου, κύριε Καλοκαιρινέ, στην πρώτη κάρτα από την Prorata να τη δούμε. Μπράβο, αυτή είναι. Πρόθεση ψήφου. Αν είχαμε εκλογές, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, τι θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 33% από 36% που είχε πάρει από την ίδια εταιρεία. 33%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 24%. 24% ήτανε. Μένει ακίνητος ούτε πάνω ούτε κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ. Κίνημα Αλλαγής πάει στο 5,5% από το 5%. ΚΚΕ σταθερά στο 4,5%. 4,5% είχε και στην προηγούμενη. Η Ελληνική Λύση στο 2,5% από το 3%. Η Μέρα 25 στο 3,5% από το 3%. Άλλο κόμμα 6%. Δεν έχω αποφασίσει, άκυρο λευκό, δεν θα ψηφίσω. 21%. Εδώ δείχνει μία διαφορά 7, 6 και 3, 9 μονάδες. Μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Από την εταιρεία Prorata. Δίπλα έχει άλλο ερώτημα. Ποιον από τους δύο θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό? 41 Μητσοτάκης. 27 Τσίπρας. Εδώ μιλάμε για 14 μονάδες διαφορά. 31% κανέναν από τους δύο, ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Τσίπρα. Πάμε στην επόμενη κάρτα της εταιρείας Prorata. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την υπόθεση Λιγνάδη? Απόλυτα ικανοποιημένοι 9. Αρκετά ικανοποιημένοι 17. Αυτό μας κάνει 26%. Όχι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 20%. Καθόλου ικανοποιημένοι 51%. Αυτό μας κάνει 71%. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την υπόθεση Λιγνάδη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα της ίδιας εταιρείας, της Prorata. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο που η αντιπολίτευση άσκησε κριτική στην κυβέρνηση σε σχέση με τη διαχείριση της υπόθεσης Λιγνάδη? Απόλυτα 11. Αρκετά 22. 33 σύνολο κάνει αυτό. Όχι ιδιαίτερα 25. Καθόλου 38. Δηλαδή το 63% λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την αντιπολίτευση που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση σε σχέση με τη διαχείριση της υπόθεσης Λιγνάδη, η αντιπολίτευση. Πάμε στην επόμενη κάρτα από την εταιρεία Prorata πάντα. Κατά τη γνώμη σας, η διαχείριση της υπόθεσης Λιγνάδη πλήττει ή δεν πλήττει την αξιοπιστία της κυβέρνησης? Σίγουρα πλήττει την αξιοπιστία της, 49%. Μάλλον πλήττει την αξιοπιστία της, 17%. Αυτό μας κάνει 66%. Μάλλον δεν πλήττει την αξιοπιστία της, 16%. Σίγουρα δεν πλήττει την αξιοπιστία της, 16%. 32%. Άρα το 66% πιστεύει ότι η διαχείριση της υπόθεσης Λιγνάδη πλήττει την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα από την ίδια εταιρεία. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει άμεσα σε σχέση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη? Θα πρέπει να παραιτηθεί ή να την αποπέμψει ο Πρωθυπουργός, 68%. Να παραμείνει στη θέση της όσο έχει, 24%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 8%. Θα πρέπει να παραιτηθεί ή να την διώξει ο κύριος Μητσοτάκης, πιστεύει το 68%. Πάμε στην Opinion Poll. Άλλη δημοσκόπηση. Εάν προέκυπτε θέμα εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 37,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 20,2. Το Κίνημα Αλλαγής 7,1. Το ΚΚΕ 5,3. Η Ελληνική Λύση 4,4. Το Μέρα 25 3,1. Τώρα από εκεί και πέρα η αδιευκρίνηστη ψήφος, άλλο κόμμα θα απέχω, δεν θα πάω κτλ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι στο πολύ ψηλό ποσοστό, 22,6%. Δεύτερη κάρτα από την Opinion Poll. Ποια είναι η άποψή σας για τα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών, θετικά, αρνητικά, τι πιστεύετε για αυτούς? Ο κ. Μητσοτάκης έχει θετικές γνώμες, 58,4. Η κυρία Φόφη Γεννηματά, 33,1. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας, 30,8. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, 26,6. Ο Γιάννης Βαρουφάκης 19,1 και ο Κυριάκος Βελόπουλος 17,9 θετικές γνώμες. Και περνάμε και στην τρίτη δημοσκόπηση
που είναι από την εταιρεία Pulse που έγινε για λογαριασμό του δελτίου του Sky. Πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων. Εκτίμηση. Νέα Δημοκρατία, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, θα έπαιρνε, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση της Pulse, 38%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε 23%, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ κατά 15 μονάδες. Κίνημα Αλλαγής 7,5, ΚΚΕ 6, Ελληνική Λύση 4,5, Μέρα 25,3. Επόμενη κάρτα της ίδιας εταιρείας της ΠΑΛΣ, καταλληλότερος για πρωθυπουργός, Μητσοτάκης 44, όσα είχε και στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Αλέξης Τσίπρας κερδίζει μία μονάδα, πάει στο 25 από το 24. Κανένας από τους δύο 28. Δεν ξέρω, δεν απαντώ 4. Επόμενη κάρτα. Αξιολόγηση της κυβέρνησης στις πρόσφατες αποκαλύψεις με αποκορύφωμα την υπόθεση Λιγνάδη. Σίγουρα θετικά πιστεύει το 21%. Μάλλον θετικά το 23%. Αυτό μας κάνει ένα 44% στα θετικά. Μάλλον αρνητικά 15, σίγουρα αρνητικά 36, τα αρνητικά είναι 51%. Δεν απάντησε το 5%. Επόμενη κάρτα, αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις πρόσφατες αποκαλύψεις με αποκορύφωμα την υπόθεση Λιγνάδη. 12% σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά 22, αυτό μας κάνει 34% θετικά για το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην υπόθεση. Μάλλον αρνητικά 24, σίγουρα αρνητικά 35, το 59% είναι αρνητικά για την αξιωματική αντιπολίτευση, το 7% δεν απάντησε. Πάμε στην επόμενη κάρτα της ΠΑΛΣ. Τι είναι καλύτερο να γίνει όσον αφορά το γενικό περιορισμό lockdown? 24% άμεση χαλάρωση από το 17, ανέβηκε στο 24, σημαντική άνοδος. Μικρή παράταση και επανεξέταση των δεδομένων 39%. Παράταση για όσο χρειαστεί, 29, αυτό μας κάνει 68%, δεν απάντησε το 8%. Και τελευταία κάρτα, θα κάνετε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Επόμενη κάρτα, Νίκο. Πάμε στην τελευταία κάρτα, την έχετε? Δεν την έχετε, κόλλησε το πράγμα. Θα κάνετε το εμβόλιο για τον κορονοϊό? Σίγουρα ναι, 59%. Μάλλον ναι, 21%. Αυτό μας κάνει 80%, φίλες και φίλοι. Το 80%... θέλει να κάνει το εμβόλιο. Μάλλον όχι 10, σίγουρα όχι 8. Αυτό μας κάνει 18%. Και δεν απάντησε μόνο το 2%. Εδώ είναι συντριπτική το ποσοστό υπέρ του εμβολιασμού. Κύριε Κίρτσο, θα ξεκινήσω από εσάς. Ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Να δούμε τον κύριο Καρχημάκη στη θέση της Ελένης. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κίρτσο. Νομίζω ότι με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων η Νέα Δημοκρατία προηγείται ανάλογα με τη δημοσκόπηση από 9 έως 17 μονάδες. Δηλαδή μια απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο. Και βέβαια ο Μητσοτάκης έχει ένα εντυπωσιακό πλεονέκτημα προσωπικά έναντι του Τσίπρα, ο οποίος μάχεται με τον δεύτερο που είναι ο κανένας. Είναι τρίτος ο Τσίπρας, με δεύτερο τον κανένα. Αυτό με αυτά τα στοιχεία καταρρύπτεται και η επιχειρηματολογία των περισσότερων συνομιλητών μου, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση είναι σε αδιέξοδο, είναι πανικόβλητη, κάνει κόλπα, σκέφτεται μανούβρες κτλ. Γιατί να τα κάνει όλα αυτά όταν μετά από 1,5 χρόνο τόσο μεγάλων δυσκολιών έχει ένα τόσο άνετο προβάδισμα? Είναι φανερό ότι κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό. Θα σας έλεγα, επειδή κοίταξα τη δημοσκόπηση, ιδιαίτερα του Sky με ενδιαφέρον, είχα το χρόνο δηλαδή να τη μελετήσω, αυτό που διακρίνω είναι μια απαρχή φθοράς της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά της. Κατά τα άλλα είναι σαν να είναι παγωμένο το σκηνικό. Τι εννοείται ακριβώς, για γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος, απαρχή φθοράς προς τα δεξιά της, τι εννοείται? Ναι, δηλαδή ότι αυτό που λέει άλλο κόμμα, για παράδειγμα. Για ένα-δύο κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λέτε? Ναι, ακριβώς. Ότι μια δεξαμενή απροσδιόριστη προς το παρόν, ναι. που λέγεται άλλο κόμμα και είναι κυρίως δεξιόστροφη, δείχνει να μαζεύει κάποιο κόσμο. Κατά τα άλλα,
Δεν μας είπατε για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, πως σας φαίνεται, που δεν εισπράττει παρά τα πολύ μεγάλα προβλήματα και τις αριθμίες σε σημαντικούς τομείς του κυβερνητικού έργου. Δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το λέει και η προράτα αυτό. Γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, τι θέλετε να εισπράξει, δηλαδή με Κουφοντίνα και με Λιγνάδη θα εισπράξει, με Πεδέρες, ξέρω και εγώ πώς τα λένε, δεν γίνεται να εισπράξει έτσι, διότι ο κόσμος είναι, έχει, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και με βάση αυτά τα προβλήματα κρίνει και επιλέγει. Επομένως, παρά τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την πανδημία, την οικονομία και διάφορα άλλα θέματα, ο κόσμος θεωρεί πολύ πιο αξιόπιστη τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται δημοσκοπικά, προσπαθεί να ρεφάρει, ξέρω ότι εγώ δείχνω για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα, που όπως εξήγησα, το είμαστε ιδιαίτερα... Τελευταίο ερώτημα θα σας κάνω, μια σύντομη απάντηση. Με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται μέσα από την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Ναι. Και εάν πάει καλά η πορεία των εμβολιασμών, πιστεύετε ότι το φθινόπωρο του 2021 είναι ένα εκλογικό φθινόπωρο ή αυτό είναι σενάριο το οποίο δεν έχει βάση? Εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έχει βάση, γιατί πλέον τα σενάρια ο καθένας κάνει το δικό του σενάριο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές. Πρώτον, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ξεμπερδέψει το φθινόπωρο με την πανδημία, αλλά και να έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία, έχουμε ένα βουνό οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Επομένως, αν κάνουμε και δύο αλλεπάλληλες εκλογές, δηλαδή 4-5 μήνες παράλυσης, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θα γίνει πολύ στην οικονομία. Σαφής. Είστε πολύ σαφείς. Κύριε Βέτα, ελάτε. Κοιτάξτε, η χαρά της Νέας Δημοκρατίας μου θυμίζει μια προσωπική μου ιστορία, όταν κάποτε αρκετά μικρότερος είχαμε τον παππού μου στο νοσοκομείο και γύρισε η μάνα μου φουκαριάρα τότε από το νοσοκομείο. Τους λέω: ρε, η μάνα, τι κάνει ο παππούς, πώς είναι? Ήταν χάλια τις τελευταίες μέρες. Μου λέει: παιδάκι μου, μια χαρά είναι. Έφαγε, ήρθε και χυμό, μια χαρά. Την επόμενη μέρα δυστυχώς πέθανε ο παππούς. Ναι. Αρχίζω λοιπόν λέγοντας το εξής, κύριε Γιάτσο. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια. Πρέπει να πω κάτι για τους τηλεθεατές μας, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να πω κάτι. Ότι επειδή κάθε φορά που προβάλλω δημοσκοπήσεις, υπάρχει και ένας κόσμος και καλά κάνει, ο οποίος δεν δείχνει εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις, πιστεύει ότι είναι καθοδηγούμενες, υποκινούμενες από σκοτεινά κέντρα ή πιο φανερά κέντρα κτλ. Σήμερα έχω την τύχη να έχω δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα, η οποία προβλήθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντραμα, εδώ, στην Παρασκευή, ήταν πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών την επομένη, το Σάββατο προχθές, και προβλήθηκε έντονα και από την εφημερίδα Ντοκουμέντο του Κώστα Βαξεβάνη. Τα αποτελέσματα... Όμως, κύριε Λιάτσο, περιμένω μισή ώρα για να πω δύο κουβέντες. Εσείς θα μιλήσετε τώρα. Όχι, Θανάση, δεν έχεις το λόγο. Τα αποτελέσματα, κύριε Βέτα, τα αποτελέσματα συγκλίνουν τόσο των ευρημάτων της ΠΑΛΣ, όσο και της Προράτα. Αυτό θέλω να σας πω. Κύριε Λιάτσο, μια ερώτηση προσωπική έχω. Την δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης την έχετε? Αυτή τη στιγμή στα χέρια μου όχι. Ό,τι δημοσκόπηση την έχω, Την έχετε διαβάσει? Όχι, δεν την έχω διαβάσει. Ωραία, ακούστε με λοιπόν. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν 21, 22, 23, 24% του κόσμου ο οποίος έχει πει στην κρίζα ζώνη. Αυτό είναι αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λάδια αυτή τη στιγμή και κάνει λάδια πολλά. Ναι, ναι. Σε μια πολύ δύσκολη ανηφόρα για τη Νέα Δημοκρατία. Η μηχανή της κάνει λάδια. Ο κόσμος ο οποίος ακολούθησε τη Νέα Δημοκρατία αφήνει τη Νέα Δημοκρατία, πηγαίνει στην κρίζα ζώνη και περιμένει. Δεν έχει ακόμα επιλέξει. Διαβάζω λοιπόν το εξής. Από την Παλμός Ανάλυση. Νομίζω ίσως και να ήταν του Κόντρα. Εμείς παίξαμε την Προράτα εδώ, στο δελτίο του Μελιγκόνη την Παρασκευή. Λοιπόν, παίξαμε την Προράτα. Εγώ λοιπόν θα σας παίξω την Παλμός Ανάλυση. Δείξτε, ναι, πείτε. Η οποία, τι λέει? Απαντούν οι δεξιοί, οι νεοδημοκράτες. Είστε ικανοποιημένοι για το κυβερνητικό έργο? 64% ναι, 34% όχι, νεοδημοκράτες. Είστε ικανοποιημένοι για τα μέτρα των επιχειρήσεων? Νεοδημοκράτες. 56% όχι, 44% ναι. Ναι, ναι. Για το χρέος, τι λέει ο κόσμος? Τριπλασιάστηκε ο κόσμος. Δείτε και τα ποιοτικά στοιχεία. Για τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς. Τριπλασιάστηκε ο κόσμος ο οποίος βλέπει ως πρώτο πρόβλημα αυτό.
Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα που κυριαρχεί? 33% για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, το Φλεβάρι για πρώτη φορά η ανεργία 33% πλέον. Οι ατομικά δικαιώματα τριπλασιάστηκαν. Ερχόμαστε, κύριε Λιάτσο, και τελειώνω σύντομα την απάντησή μου. Θέλω να σας ρωτήσω να μας διαφωτίσετε, επειδή δεν την ξέρω εγώ τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αν την πάρω όμως, θα τη δείξω την άλλη Δευτέρα. Θέλω να μας πείτε αν η συγκεκριμένη της Παλμός ανάλυσης είχε πρόθεση ψήφου. Δεν ξέρω αν είχε πρόθεση ψήφου. Δεν okay, το πάμε παρακάτω. Ξέρετε κάτι, δεν με ενδιαφέρει η πρόθεση ψήφου τόσο στα ποιοτικά στοιχεία. Λέτε τα ποιοτικά, εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια λέλαπα οικονομική. Προφανώς ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης να χρησιμοποιήσει ένα κενό χρόνο για να πάει σε εκλογές, γιατί δεν μπορεί να πάει το 22 εύκολα σε εκλογές με μια οικονομία καταστραμμένη εξαιτίας του, με μια πανδημία που μας έχει κλείσει εξαιτίας του στα σπίτια μας ένα χρόνο. Δεν μπορεί να πάει με αυτή την πολιτική για την παιδεία και την υγεία. Δεν μπορεί απλά να πάει, γιατί θα παραδώσει μικρότερη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μονόδρομος για τον Μητσοτάκη να επιλέξει. Θα δούμε λοιπόν τότε πώς θα επιπλέξουν αυτά τα 45% για τον Μητσοτάκη πάνω στην κάλπη και μέσα στην κάλπη. Ευχαριστώ, κύριε Βέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Καρχημακή. Έχω πει κι άλλη φορά σε συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις ότι διαχρονικά όσες κυβερνήσεις κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, στα δύο πρώτα χρόνια, δεν έχουμε κλείσει το δεύτερο χρόνο ακόμα, διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, σε επίπεδο ποσοστών δεν εμφανίζονται μεγάλες φθορές. Όμως, αν δούμε όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα περισσότερα είναι αρνητικά. Στην ανεργία, στο κομμάτι των επιχειρήσεων, στην πανδημία, στις συντάξεις. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Προχθές άκουσα τον κύριο Σκυλακάκη για να δείτε τι θα συμβεί αργότερα. Ναι, τι είπε? Ότι δίνουμε την προκαταβολή, ο κύριος Τσίρτσος το έχει πει, από το απόλυτο δημοσιονομικό υστέρημα. Την προκαταβολή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το υπόλοιπο δεν πρόκειται να το δώσουν ποτέ, ούτε μέχρι τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι ποιοτικοί δείχτες καθημερινά που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων επιδεινώνονται. Και όλα αυτά αποθηκεύονται στον υποδόριο, στον πολιτικό υποδόριο των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή να είστε βέβαιος ότι θα εκφραστούν πολύ ηχηρά και πολύ συγκεκριμένα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία σε οτιδήποτε ανέλαβε να διαχειριστεί, δεν το διαχειρίστηκε σύμφωνα με τις επιταγές και τις ανάγκες και τις αγωνίες των ανθρώπων. Αν θέλετε ένα μικρό σχόλιο, πολύ σύντομο, για τα ποσοστά που εμφανίζονται στο κίνημα αλλαγής. Δηλαδή είναι περίπου ανάμεσα στο 6 με το 7,5 το καλύτερο. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το κίνημα αλλαγής έχει μπροστά του δρόμο, αλλά όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν το αναφέρουμε πολλές φορές. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές φορές οι θέσεις του κινήματος αλλαγής, οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής, οι συγκρούσεις του κινήματος αλλαγής δεν προβάλλονται από τα μέσα, από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, παρά από ελάχιστα. Άλλωστε, υπάρχει. Έχετε μια κάνει και σχετική δημόσια και καταγγελία για αυτό που λέτε τώρα. Πώς? Το κίνημα αλλαγής έχει κάνει δημόσια καταγγελία για Βεβαίως. Αυτό που λέτε. Για αποκλεισμό από τα κανάλια. Όταν υπάρχουν, ας το πούμε, 429 παρουσιάσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 119 του ΣΥΡΙΖΑ και 29 του κινήματος αλλαγής, αντιλαμβάνεστε, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να περάσεις την άποψή σου, να πεις τη θέση σου, την πρότασή σου, τη σύγκρουσή σου, την αντιπαράθεσή σου, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν σε ακούει ο κόσμος, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Είναι θέμα αυτό μεγάλο. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ κρίσιμο και σοβαρό. Ευχαριστώ, και κύριε πανδημία που μας εμποδίζει. Να προσθέσω, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αύριο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αύριο παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πείτε το αυτό. Αντιθέτω, στην ΕΣ, τη δημόσια τηλεόραση. Καταγγέλλετε τη δημόσια τηλεόραση γι' αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Καταγγέλλετε τη δημόσια τηλεόραση, κύριε Βέτα, γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Μόνο.
Πέραν ελαχίστων. Τη δημόσια τηλεόραση και του Μαξίμου. Πέραν ελαχίστων καναλιών, κανένα άλλο δεν μας προβάλλει. Ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε υπάρχει και δεν μια... Δεν έχω χρόνο άλλο, κύριε Καρσουμάκη. Ολοκληρώνω. Ευρωπαϊκή μέτρηση, η οποία τι λέει, ότι το 95% του τηλεοπτικού πολιτικού χρόνου αναφέρεται μόνο στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Και το υπόλοιπο 5% στην αντιπολίτευση. Όπως λέει ο κύριος Βέτα, σωστά το τόνισε. Αλλά όμως εδώ μπροστά είναι ο χρόνος και το κίνημα αλλαγής θα είναι εδώ και θα δείτε. Ευχαριστώ, κύριε Καρσουμάκη. Ολοκληρώστε. Ο κύριος Βέτας, φίλες και φίλοι, πολύ σωστά το τόνισε και εγώ ξεχάστηκα, ενώ το είχα μπροστά μου. Υπάρχει καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η ΕΡΤ, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνήθηκε να καλύψει την παρουσίαση προγράμματος του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, για το νέο ΕΣΥ. Έγινε έτοιμα για κάλυψη, θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και η ΕΡΤ αρνήθηκε να καλύψει τη συγκεκριμένη παρουσίαση για το ΕΣΥ, για το νέο ΕΣΥ. Έχει πολιτικό προϊστάμενο τον κύριο Μητσοτάκη. Ελάτε, κύριε Κρανιδιώτη. Εντάξει, στην δημοσκόπηση του Sky μου το είπαν, γιατί ήμουν σε μια άλλη υποχρέωση πριν, ναι. Ο δημοσκόπος που την παρουσίασε ανέφερε ότι ένα από τα κόμματα τα οποία φαίνεται να εδραιώνονται, αυτό που κυρίως θα εδραιωθεί προς τα δεξιά, είναι ο συνασπισμός που έχουμε κάνει με τον Θάνο Τζίμερο. Το ανέφερε ασφαλμένος δημιουργία ξανά, βέβαια, είναι δημιουργία. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό για μας, γιατί ειδικά από το Skype που δεν είναι και φύλλα διακύβαινος καθόλου προς εμάς, είναι σημαντικό. Θα σε έλεγα τώρα να σχολιάσω το, αυτό που δείξατε, ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο κανένας εξακολουθεί να περνάει τον κύριο Τσίπρα, κατά δύο μονάδες, 27 μονάδες ο κανένας, 25% ο κύριος Τσίπρας. Όσον αφορά το χρόνο των εκλογών, και θα κλείσω με αυτό, θα σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι μόλις θα έχουν εμβολιαστεί αρκετοί ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς αυτό το οποίο έρχεται είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν αφορά βέβαια μόνο εμάς, αλλά θα σας θυμίσω ότι με 120% του ΑΕΠ το χρέος μπήκαμε σε μνημόνιο, έχουμε φτάσει στο 250 περίπου, 230 κάτι ήταν πριν από λίγους μήνες, έχουμε φτάσει στο 250% τώρα, και επειδή τα χαρτζηλίκια και τα επιδόματα με δανεικά δεν μπορούν να συνεχιστούν ΕΣΑΗ και θα πρέπει να πάρθουν σκληρά μέτρα, εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε εκλογές. Μέσα στο 21 λέτε. Ναι, θα πάει σε εκλογές μέσα στο 21. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα προσπαθήσει να μοιράσει και την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα. Θανάση. Εμίλια. Έλα, Θανάση. Δύο πράγματα θα παρατηρήσω εγώ, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να δούμε. Αν θυμάσαι από τον Οκτώβριο, λέω, δεν κοιτάζω την πρόθεση ψήφου, κοιτάς τα ποιοτικά. Ψήφου, αλλά μόνο τα ποιοτικά. Αυτό που είπε και ο κύριος Βέτας, ναι. Και θα, όχι, είπα και κάτι άλλο. Θα ναι. Έρθει ο χρόνος με κάποια υστέρηση που θα επηρεάζονται και αυτά. Έφτασε ο χρόνος. Αν δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις ναι, ναι. και τις τρεις, υπάρχει μια σαφής υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια υποχώρηση της τάξης των τριών μονάδων που λέει η προράτα από το Δεκέμβριο, και τρεις μονάδες είναι και στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ από το Δεκέμβριο. Που σημαίνει τι? Ότι τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία έδειχναν εδώ και καιρό που πηγαίνει το πράγμα μπαίνουν με ορμητικότητα στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των ανθρώπων. Όμως, τι παρατηρούμε? Ότι πηγαίνουν στην γκρίζα ζώνη φεύγοντας από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, σωστό. Εδώ είναι η αδί. Δείχνει ότι... Δεν πάνε δηλαδή, λες, στο ΣΥΡΙΖΑ και μένουν στην γκρίζα ζώνη. Αυτό δείχνει μεν ότι προετοιμάζονται πολιτικές αλλαγές, ναι, ναι. αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάνε de facto στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθήκον να προβάλλει πιστικές προτάσεις, πιστικό πρόγραμμα, πιστικό για τα προβλήματα των ανθρώπων, και επίσης να συγκινήσει τους ανθρώπους. Όπως έλεγε ο Ομπάμα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε στο βιβλίο του, δεν κερδίζεις εκλογές εάν δεν συγκινήσεις το εκλογικό σώμα. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλει να κερδίσει, γιατί το ταγκό χρειάζεται δύο... Πρέπει να συγκινήσει, λες. Να συγκινήσει και να επεξεργαστεί πολύ, ένα, ένα σαφές πρόγραμμα, ένα σαφές το πρόγραμμα. Οποίο θα δίνει λύσεις στα λοιπόν, προβλήματα των ανθρώπων. Να προβάλλει πάλι τις πρέσπες, θα ψωνίσει από Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κίρτσο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κίρτσο, τον κύριο Βέτα... Τον κύριο Καρχημάκη, τον Θανάση τον Λετσογιάννη, τον συνάδελφό μου, τον Φαΐλο τον Κρανιδιώτη. Για να δούμε την κυρία Σπανοπούλου λίγο. Να μιλήσει επιτέλους και κάποιος που είναι εναντίον των δημοσκοπήσεων. Εσύ. Δεν τις πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι γίνονται στους συγκεκριμένους χρόνους παρά μόνο για κάποιο συγκεκριμένο. Αφού γίνονται κάθε μήνα. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Κάθε μήνα γίνονται. Εμίλια. Κάθε μήνα, βρε Ελένη. Μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, αν θα έχουμε. Δεν έχουμε εκλογές.
Για ποιο λόγο αυτές οι δημοσκοπήσεις συνεχώς. Να μην ξέρουμε δηλαδή πώς πάει το πράγμα. Όχι, να μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Να ζούμε δηλαδή στο μαύρο σκοτάδι. Στο μαύρο σκοτάδι. Σέβομαι δημοσιογραφικά το γεγονός ότι και καλά κάνεις που τις παρουσιάζεις. Αλλά άκου και κάτι. Ένα ερώτημα πολύ απλό. Έτσι, όταν έχεις όλο τον κόσμο μαντρωμένο. Ναι. Μέσα στο σπίτι, έναν ολόκληρο λαό. Όταν δεν έχεις λύσει τα προβλήματα με τις ΜΕΘ, τα προβλήματα με την πανδημία. Να μην παίζουμε δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι ο τηλεθεατής σου θα ενδιαφέρεται για το αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης ή αν είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Εμίλια. Πώς γίνεται να εμφανίζεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εμένα, δημοσκόπος είμαι εγώ. Εσένα, να σε ρωτήσω εσένα γιατί είμαστε εδώ. Ναι. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι λέει ο κόσμος. Εμφανίζεται στην τηλεόραση του Sky ή του Αντένα ή του Αλφα ο κύριος Μητσοτάκης και παίρνει 17% και εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας και παίρνει 23%. Ναι. Και αυτό είναι ένα καμία πραγματικό σχέση, δείγμα αυτό της κοινής γνώμης. Όχι, είναι πέστε λίγο, μου λοιπόν. Είναι λίγο, λοιπόν, είναι ψιλοαφαίρετο αυτό. Είναι ψιλοαφαίρετο. Εντάξει. Αλλά λοιπόν, θέλω να κλείσω την εκπομπή. Θα παρακαλούσα με τις εταιρείες αυτές. Θα παρακαλούσα την Ελένη Σπανοπούλου, ναι, που είναι γνώστης του πολιτισμού, που έχει κάνει το ρεπορτάζ με πολύ μεγάλη επιτυχία δύο ολόκληρες δεκαετίες. Τρεις δεκαετίες. Να μας πεις. Τώρα που είναι δύο, την κυρία Σπανοπούλου, μπορώ να τη δω. Να τη δεις, να τη δεις. Με βάλατε μονοπλάνο. Ελένη μου, κάτι λέγαμε στο διάλειμμα και επειδή δεν θέλω να κρυβόμαστε, ναι, θέλεις να πεις κάτι, εάν σε καλέσει εισαγγελέας, τι έχεις να καταθέσεις για τον κύριο Λιγνάδη. Ναι, θέλω να πω γιατί. Παρακαλώ. Σήμερα. Ναι, βεβαίως θέλω να πω. Για πες μας. Ότι σήμερα διαβάζοντας την ανακοίνωση του κυρίου Κούγια, ο οποίος στρέφεται εναντίον των θυμάτων και εναντίον των πάντων, ναι, θα ήθελα να πω, θύμωσα πάρα πολύ και θα ήθελα να πω ότι αν με καλέσει εισαγγελέας, και το λέω και στον κύριο Κούγια, αν με καλέσει εισαγγελέας, θα καταθέσω αυτά που γνωρίζω για τον πελάτη του από παθώντες γονείς παιδιού που βιάστηκε από τον κύριο Λιγνάδη. Αυτό, φίλες και φίλοι, λοιπόν, είναι μια συγκλονιστική λοιπόν, κατάθεση της Ελένης Σπανοπούλου. Και επίσης θα ήθελα την επόμενη το φορά που θα παρουσιάσει δημοσκόπηση να εύχομαι να υπάρχει ένα ερώτημα. Τι έχει να πει να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός, οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος, τι έχουν να πούν για την απόφαση της σημερινής κυβέρνησης να κόψει το γεύμα των παιδιών στα σχολεία. Να δούμε τι θα πει ο ελληνικός λαός σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Φίλες και φίλοι, εγώ την εκτιμώ πολύ την κυρία Σπανοπούλου, αλλά η αρχή αυτής της εκπομπής από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ, το σύνθημα, το οποίο έχει καταγραφεί στη συνείδηση και γι' αυτό πήγε τρένο η εκπομπή. Και γι' αυτό. Όλα στον αέρα. Έτσι. Εδώ γι' αυτό είμαστε. Σε τιμούμε και σε ευχαριστούμε. Ζούμε γιατί σε είσαι μοναδικός. Ζούμε σε δημοκρατία και όλα που υπάρχουν θα βγαίνουν στον αέρα. Δημοσιογραφικά, να στο πει ένα συνάδελφό σου. Για την ενημέρωση των πολιτών. Εμίλια, δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, να διαβεβαιώσουμε και νομίζω και άλλοι, όχι μόνο εγώ σαν δημοσιογράφος, ότι δεν υπάρχει προσυνεννόηση όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε στην εκπομπή αυτή. Δεν υπάρχει με τον Εμίλιο καμία προσυνεννόηση. Δεν γνωρίζει κανείς τι θα ρωτήσει ο Εμίλιος. Ευχαριστώ αυτό πολύ, Ελένη μου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου αυτό που το λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Πόπη από το Βύρονα. Τον κύριο Νικόλαο από το Λαύριο, τον κύριο Ηρακλή από τον Ασπρόπυργο, τον κύριο Πέτρο από την Ανάβησο. Πάμε παρακάτω. Είναι πακέτα. Ο Γρηγόρης μου λέει ότι το τηλέφωνο, παίρνετε τηλέφωνο από τις 6 το απόγευμα για να δώσετε μηνύματα για το Κόντρα 24 το βράδυ, από τις 6 το απόγευμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη, μας δίνετε, με γεμίζετε με πολύ μεγάλη ευθύνη. Για την αγάπη και την εκτίμηση που δείχνετε στην εκπομπή. Τον κύριο Απόστολο από την Αρτέμιδα. Τον κύριο Ισίδωρο από την Πολιτεία Κηφισιάς. Τον κύριο Γιάννη από τη Λαμπρινή. Τον κύριο Ανώνυμος Πολίτης από τη Χίο. Η Χίος βράζει, η αποκεντρωμένη περίθαλψη έχει τσακιστεί. Γιατί να παραμένουν εδώ ανοιχτά τα σχολεία. Γιατί να συνοστίζονται στα λεωφορεία τα παιδιά. Τον κύριο Κώστα από την Καλλικράτεια. Την κυρία Μαρία από το Εγάλαιο. Τον κύριο Βαγγέλη από την Παλίνη. Τι να πρωτοδιαβάσω. Τον κύριο Κωνσταντίνο από το Στρασβούργο. Την κυρία Μαρία από το Παλαιό Φάληρο. Τον κύριο Αντώνη από Φιλαδέλφια. Ανώνυμος τηλεθεατής. Ο Κορυδαλός είναι φυλακή υποδίκων. Μην το ξεχνάτε. Την κυρία Άννα από την Αθήνα. Τον κύριο Ανδρέα από τη Νέα Σμύρνη. Τον κύριο Παναγιώτη από το Πέραμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είναι πακέτα και τα mail που στέλνετε στο προσωπικό μου mail. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Μιχάλη από το Βύρονα. Την κυρία Μπένετ από το Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία. Τον κύριο Κωνσταντίνο από το Κολωνάκι. Τη φίλη μου την κυρία Έφη από την Πάτρα.
Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη ακροδεξιά κριτική από το φαΐλο Κρανιδιώτη, λέει η κυρία Εύη από την Πάτρα. Ρασικά. Τον κύριο Θανάση από την Καβάλα και. Πακέτα και τα mail, έχει περάσει η ώρα. Ευχαριστώ πολύ και το φαΐλο του Κρανιδιώτη και την Ελένη της Πανοπούλου. Πρώτα ο Θεός, θα συναντηθούμε φίλες και φίλοι την ερχόμενη Δευτέρα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.